Κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είναι μια μέρα αισιόδοξη. Πάμε γρήγορα να μας πείτε τι έγινε χθες στο Υπουργείο των Υποδομών και αφορά στην γέφυρα. Κοιτάξτε, η χθεσινή επίσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών είχε να κάνει με την οριστικοποίηση και ουσιαστικά αποδοχή του αιτήματός μας, το οποίο από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μέρες μετά την κατάρρευση της γέφυρας, υπήρξε προς το Υπουργείο Υποδομών για ανάληψη ουσιαστικά της αποκατάστασης της οδικής σύνδεσης μέσω φυσικά της κατασκευής νέας γέφυρας στο Ευηνοφόρη. Δεν θα αναφερθώ στα αποτελέσματα του προβλήματος. Νομίζω οι συμπολίτες μας τα βιώνουν καθημερινά. Τα βιώνουμε όλοι καθημερινά. Ουσιαστικά αυτός ο ιονί αποκλεισμός της ευρύτερης περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω του παλαιού εθνικού δικτύου, από μόνο του αποτελεί ένα αυταπόδεικτο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Υποδομών χθες, επισήμως και διαστόματος του Υπουργού, ανέλαβε την υποχρέωση να αποκαταστήσει στην προτέρα κατάσταση την γέφυρα στο Ευηνοφόρη. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, γιατί έγινε και σχετική συζήτηση χθες με τον Υπουργό γι' αυτό, ότι πέραν αυτού ουσιαστικά πρόκειται περί ενός πιο σύνθετου έργου που αφορά και στην αποκατάσταση και μάλλον την εξασφάλιση της υδροδότησης της πόλης του Μεσολογγίου από τον αγωγό που διέρχεται από την γέφυρα αυτή, αλλά φυσικά και για την αντιπλημμυρική προστασία του έργου, λόγω ακριβώς των ορμητικών νερών του Ρήνου. Είναι σίγουρα μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία ήρθε μετά από πάρα πολλές και συνεχείς συναντήσεις και με κλιμάκια του Υπουργείου και με την ίδια την πολιτική ηγεσία, και μετά από πάρα πολλές επισκέψεις τεχνικών κλιμακίων στην περιοχή για να φτάσουν στο συμπέρασμα το τι πρέπει να γίνει ακριβώς στην περιοχή, και νομίζω ότι δίνει ακριβώς τον τόνο και πόσο σύντομα μπορεί αυτό το έργο να είναι έτοιμο. Πόσα υπόθηκαν χθες στη συνάντηση, ουσιαστικά μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα χειροκληρωθεί την επόμενη διετία, και νομίζω από πλευράς μας, σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κάναμε με κάθε τρόπο κατανοητό και προς το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις, σε ό,τι χρειαστεί φυσικά, σε όλη αυτή την πορεία του έργου. Είδαμε ότι έχουν αρχίσει και κάποιες γεωλογικές έρευνες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι οι απαραίτητες γεωτρήσεις για την διαπίστωση της σαθρότητας ή μη του υπεδάφους, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατασκευή της νέας γέφυρας απαιτεί πολύ καλή και πολύ σε αρκετό βάθος θεμελίωση, για να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως είχαμε με τη συγκεκριμένη γέφυρα. Κύριε Περιφερειάρχα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρόκειται για νέα γέφυρα? Ουσιαστικά μιλάμε για νέα κατασκευή, ναι. Ωραία. Και μας είπατε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο στην αρχή των διαδικασιών αυτών προσδιορίζεται για δύο περίπου χρόνια. Δύο περίπου χρόνια, μάλιστα. Έτσι δηλώθηκε από πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Φαντάζομαι δεν προσδιορίστηκε χωρίς να έχει υπάρξει σχετική υπόδειξη από τις τεχνικές υπηρεσίες. Τώρα, πέρα από την πίεση η οποία άσκησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς την κατεύθυνση. Και όχι μόνο. Με την πολιτική κοινωνία. Όλοι ομοθυμαζόν, νομίζω, είμαστε μαζί σας. Σε επίπεδο επαφών, λέω, θα έχουμε και αυτά τα μέτρα τα οποία θα αμβλύνουν την καθημερινότητα των πολιτών? Γιατί έχουμε και μια ιδιομορφία, έχουμε και ιδιομορφία στην περιοχή. Έχετε απόλυτο δίκιο, από την πρώτη στιγμή είναι κάτι το οποίο απασχόλησε και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους και Μεσολογγίου και Ναυπακτίας. Βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις και συνεννοήσεις και με τους δημάρχους. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ενισχύσαμε τα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία ως ώρας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορούμε να βοηθήσουμε. Ταυτόχρονα θέλω να πιστεύω ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν οι σχετικές διευκολύνσεις νομικές, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε μια ενίσχυση των δρομολογίων και για τον υπόλοιπο πληθυσμό, μη μαθητικό δηλαδή, ούτως ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, οι οποίοι σήμερα δυστυχώς είναι αναγκασμένοι, αντί να κάνουν περίπου
4 με 7 χιλιόμετρα την ημέρα να χρειάζεται να κάνουν 60 για να πάνε από τα γύρω χωριά στο Μεσολόγγιο, για παράδειγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό επιβαρύνει όχι μόνο χρονικά, αλλά και κυρίως οικονομικά μια περίοδο την οποία όλοι βιώνουμε μια φοβερή οικονομική στενότητα. Και μπροστά μας έχουμε και μια τουριστική περίοδος η οποία αρχίζει. Και είναι γνωστό ότι είναι σημείο αναφοράς ο Γαλατάς, το Κρυονέρι, για την Ετωλοκαρνανία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τώρα, Δεν θα πρέπει, να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες διερεύνησης της δυνατότητας μιας προσωρινής λύσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο εν τέλει θα είναι εφικτό. Πρέπει σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για μια προσωρινή λύση, να εξετάσουμε την εφικτότητά της και αν αυτή η προσωρινή λύση μπορεί να γίνει σε χρόνο που την καθιστά και χρήσιμη. Γιατί αν είναι η προσωρινή λύση να μας κάνει 2 χρόνια να την κάνουμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει νόημα η προσωρινή λύση. Το κατάλαβα. Τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, επειδή ξέρω ότι έχετε ελάχιστο χρόνο, μιας και σε λίγο θα υπογράψετε κι εσείς από την Αμαλιάδα, μαθαίνω. Μάλιστα. Ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο αφορά στην σύνδεση με την τοπική αγροτική οικονομία του Πανεπιστημίου των Πατρών και των αρμόδιων Υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και βεβαίως στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε κάθε περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζουν τουλάχιστον οι επαείοντες ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει στηρίξει με απόλυτο τρόπο, τουλάχιστον επί των ημερών σας, το Πανεπιστήμιο, την εδραίωση καλύτερα των πανεπιστημιακών τμήματων του Πανεπιστημίου των Πατρών, τα οποία είναι στην περιφέρεια. Έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη, και όχι μόνο έχουμε μιλήσει, και έχουμε σταθεί πολιτικά με κάθε τρόπο υπέρ μιας παρουσίας πανεπιστημιακής στην περιφέρεια, η οποία θα είναι εξακτηνωμένη, θα έχει το χαρακτήρα μιας παρουσίας της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της περιφερειάς μας. Ακριβώς βασιζόμενη σε αυτά τα οποία διαθέτει ο τόπος μας, την υπεραξία δηλαδή που του δίνουν, που του δίνει η φυσική του, ο φυσικός του πλούτος, αλλά και η ιστορία του. Θα σας πω εδώ λοιπόν ότι περάσαμε μια περίοδο που υπήρχαν διαφωνίες και μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Πανεπιστήμιο ή με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Υπήρξε διάλογος, διαφορετικά επιχειρήματα, διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε καμία όμως περίπτωση δεν σταματήσαμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίζουμε προσπάθειες οι οποίες θα καθιστούν εδρεωμένη την παρουσία όχι μόνο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις περιοχές μας, αλλά κυρίως το αντίθετο, κυρίως το ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή, για παράδειγμα, οι αγρότες μας, όπως μιλάμε για το συγκεκριμένο εγχείρημα, από εργάτες και τεχνίτες που είναι σήμερα, να καταστούν τεχνοκράτες της γης και της θάλασσας μας. Αυτό πώς θα γίνει? Μέσα από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Που τι θα κάνουν? Θα μετασχηματίσουν και θα δώσουν μια όθηση στην παραγωγή τους. Αυτό είναι το όραμα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται και δουλεύεται εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω το γεγονός ότι καταφέραμε, παρόλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις μας, όλοι αυτοί οι φορείς να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουμε για το γεγονός ότι αυτή η υπεραξία του τόπου μας δεν μπορεί να πάει χαμένη και θα πρέπει με κάθε τρόπο να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα αυτής της μετατροπής, που σας είπα, του αγροτικού μας κόσμου, αλλά και των νέων μας που θα πρέπει να μείνουν στον τόπο, νομίζω παίρνει σάρκα και οστά μέσα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δεν θα μείνει εδώ. Σκοπός μας είναι, και δεν σας το κρύβω, σαν περιφερειά Δυτικής Ελλάδας, γι' αυτό και συμμετέχουμε, και όχι μόνο, ξέρετε, συμμετέχουμε όχι μόνο σαν ευχή, αλλά θα συμμετάσχουμε με κάθε τρόπο και με ουσία και οικονομικά. Που σημαίνει και οικονομικά, έτσι, ναι. Βεβαίως, και οικονομικά. Γιατί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή θέλουμε να είμαστε πρακτικοί, θα συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ούτως ώστε πάρα πάρα πολύ σύντομα, ίσως και το επόμενο
δίμηνο ή τρίμηνο, mm-hmm. να έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του συγκεκριμένου εγχειρήματος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κινηθούμε με ευχές, με ευχές που ίσως αύριο έρθει κάποιος και μας πει ότι ξέρετε αυτό που σχεδιάζεται δεν είναι βιώσιμο, γι' αυτό το καταργώ. Mm-hmm. Θέλουμε να είμαστε σε στέρεες βάσεις, να κινούμαστε με στέρεα βήματα και σκοπός όλων μας, και αυτό είναι το πολύ θετικό, σκοπός όλων μας είναι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να μπορέσουν αυτές οι εκπαιδευτικές μονάδες να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και να υποδεχθούν τους νέους μας. Και εδώ να σημειώσω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι αυτό ακριβώς, δηλαδή η διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία των περιοχών και της Ελλοκανανίας και της Ηλίας, ήταν ζητούμενο χρόνων. Όχι μόνο είναι ζητούμενο χρόνο, αλλά εγώ θα το πάω και ακόμα παραπέρα. Mm-hmm. Έχουμε πει σαν Περιφερειακή Αρχή από το Σεπτέμβριο του 19, αλλά και από πριν ακόμα, mm-hmm. Ότι η Δυτική Ελλάδα διαθέτει τρεις πανίσχυρους πυλώνες, mm-hmm. που μπορεί να χτίσει το μέλλον της, και ξέρετε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο πολιτισμός, mm-hmm. και είναι και ο τουρισμός. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που ξεκινάει σήμερα, που φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα πετύχει, γι' αυτό και θέλω να κάνουμε βήματα σταθερά και να μην mm-hmm. πετάμε φωτοβολίδες. Αν λοιπόν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό τοπίο, με έμφαση αρχικά στον αγροτικό κλάδο, τότε θα σας πω ότι η προσδοκία και η ελπίδα, αλλά και το όραμά μας είναι, όταν αυτή η προσπάθεια στεφτεί με επιτυχία, όταν δηλαδή λειτουργήσει, για παράδειγμα, με επιτυχία από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη το συγκεκριμένο project, mm-hmm. στο πιο κοντινό μέλλον να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τους δύο άλλους τομείς που σας είπα. Mm-hmm. Δηλαδή τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Και τον τουρισμό. Κάνε λοιπόν με κάθε δυνατή αισιοδοξία, αλλά και με το γεγονός ότι μπορέσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συμμαχία. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, είναι αρκετοί οι φορείς που συμμετέχουν και εγγυώνται την αρτιότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια πολύ, πολύ πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που θέλω να πιστεύω ότι θα, πολύ σύντομα θα τη δούμε να υλοποιείται. Ωραία, να βάλουμε μια τελεία εδώ, να σας ευχαριστήσουμε και σύντομα να σας έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε και για πολλά άλλα κρίσιμα και κυρίως για το μέλλον και της Ελλοκανανίας και της Δυτικής Ελλάδας. Σας ευχαριστώ θερμά. Με μεγάλη μου χαρά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.